Στο ίδιο έργο θεατές είναι για μία ακόμα φορά οι νοσοκομιακοί γιατροί στο Ρέθμνο, οι οποίοι πλέον έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς λόγω ελλείψεων δοκιμάζονται και οι σωματικές τους αντοχές. Όπως προκύπτει από το μέχρι στιγμής πρόγραμμα των εφημεριών, ο επόμενος μήνας θα δοκιμάσει και πάλι τις αντοχές του νοσοκομείου, καθώς τουλάχιστον 3 τμήματα και κλινικές της πρώτης γραμμής κινδυνεύουν να παραμείνουν ακάλυπτα από εφημερίες, με τους εναπομείναντες γιατρούς να αναγκάζονται και πάλι να ανεβοκατεβαίνουν από το δεύτερο στο ισόγειο και αντίστροφα. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται το τμήμα επειγόντων περιστατικών, η παθολογική, κλινική και η κλινική COVID. Δεν μπορεί ένας γιατρός να καλύπτει δύο τόσο κρίσιμα πόστα, γιατί αυτό εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των νοσηλευόμενων. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, το τμήμα επειγόντων περιστατικών φαίνεται πως αντιμετωπίσει πρόβλημα εφημεριών για 13 ημέρες τον Ιανουάριο, η παθολογική για 3 ημέρες και η κλινική COVID καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα. Και εκεί επίσης υπάρχει σοβαρό θέμα για την κάλυψη του συνόλου των εφημεριών, παρά το ότι προσπαθούν όλοι οι συνάδελφοι του παθολογικού τομέα, οι οποίοι έχουν μια ανασφάλεια διότι δεν είχαν στενή επαφή με το αντικείμενο, και οι οποίοι επίσης αναγκάζονται να υποβαθμίσουν την δουλειά που κάνουν στα τμήματά τους για να μπορέσουν να προσφέρουν στην κλινική COVID. Η νοσοκομιακή γιατροί στο Ρέθμνο, που από την πρώτη στιγμή που εφιάλτης του κορονοϊού απλώθηκε και στη χώρα μας, έκρουαν συνεχώς το καμπανάκι για ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, τώρα πλέον μιλούν για την αναγκαιότητα μαζικών προσλήψεων στο Ρεθμνιώτικο Νοσοκομείο. Οι συνάδελφοι είναι κουρασμένοι αλλά και αγανακτισμένοι, διότι παρά το ότι είχαμε προειδοποιήσει από το Μάρτι για τα μέτρα που έπρεπε να πάρθουν, αυτό δεν έγινε. Ζητάμε λοιπόν ξανά, έστω και αυτή την ίστατη ώρα, να καλυφθούν άμεσα το τμήμα με γιατρούς, το τμήμα επειγόντων περιστατικών και η κλινική COVID για να μπορέσει να καλύψει με ασφάλεια τις εφημερίες της. Ζητάμε επίσης να γίνουν μαζικές προσλήψεις με κατεπήγοντα χαρακτήρα και ειδικά κίνητρα για να καλυφθούν όλες οι θέσεις του οργανισμού. Αντίστοιχο πρόβλημα πάντως ανέκυψε και στις αρχές Δεκεμβρίου, το οποίο αντιμετωπίστηκε με τους λεγόμενους δανεικούς γιατρούς από νοσοκομεία των γειτονικών ομών.